Με αέρα παγκοσμίου ηγέτη, ο Ερντογάν έφτασε στο κάστρο της Πράγας και προσπάθησε να κρύψει την αμηχανία πίσω από το χαμόγελο του. Στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, το κλίμα για τον Τούρκο πρόεδρο είναι βαρύ. Από τη μια, οι ακραίες προκλήσεις σε βάρος της Κύπρου και της Ελλάδας και από την άλλη, η ανοιχτή αγκαλιά του για τον Πούτιν γέμισαν με πυκνά σύννεφα κάθε του βήμα στην πρωτεύουσα της Τσεχίας. Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου, Αναστασιάδης και Ερντογάν βρέθηκαν σε απόσταση αναπνοής για πρώτη φορά μετά τα δύο εσταντανές στην Ισπανία τον Ιούνιο. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βλέπει πρώτος τον πρόεδρο και το χαιρετάει με ένα φιλικό χτύπημα στο νόμο, όσο ο Ερντογάν ρίχνει μια κλεφτή ματιά. Και οι δύο προσπαθούν να αποφύγουν τα πολλά-πολλά, γνωρίζοντας πως μόνο η συμμετοχή του στην ίδια Σύνοδο με την Κυπριακή Δημοκρατία προκαλεί ήδη την αντίδραση της τουρκικής αντιπολίτευσης. Όταν οι κάμερες έκλεισαν, όπως βλέπετε στο φωτογραφικό ντοκουμέντο, οι Αναστασιάδης και Ερντογάν αντίλαξαν χειραψία και κουβέντες επίσης στην παρουσία του Τσαβούσογλου. Είχε προηγηθεί ολιγολεπτή συζήτηση του Ερντογάν με Μακρόν σε πηγαδάκι με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας και τον Αζέρο Πρόεδρο. Ένα σχήμα που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Πριν από την οικογενειακή φωτογράφηση, ο πρόεδρος Αναστασιάδης συζήτησε στο πόδι με τον Εμμανουέλ Μακρόν για τις τουρκικές αιτιάσεις σε μια εμπιστευτική συζήτηση, όπως δείχνει και η γλώσσα του σώματος του Γάλλου Προέδρου. Δευτερόλεπτα αργότερα θα περάσει από μπροστά του ο Ερντογάν αναζητώντας τη θέση του. Στο πλαίσιο των εργασιών της Συνόδου, ο πρόεδρος συμμετείχε στο ένα από τα δύο πάνελ για την ειρήνη και την ασφάλεια. Στην τοποθέτησή του, συνέκρινε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία με την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Τόνισε τη μεγάλη σημασία ο διεθνής παράγοντας να αντιδράσει στην συνεχώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα τόσο εναντίον της Κύπρου όσο και εναντίον της Ελλάδας. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στο δεύτερο πάνελ με το ίδιο θέμα σε διπλανή αίθουσα συμμετείχαν οι Ερντογάν και Μακρόν. Ο Τούρκος πρόεδρος απέφυγε το ενώπιο συνοπείο με τον Έλληνα πρωθυπουργό, με τον οποίο δεν αντίλαξε ούτε βλέμμα όσο ήταν ανοιχτές οι κάμερες. Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χάραξε τις κόκκινες γραμμές του. Needless to say, such a community of countries needs to be based on common values which we all must share. Respect for international law, fundamental protection of human rights must be the cornerstone. Στις επαφές που είχε με Ευρωπαίους ομολόγους, ο Μητσοτάκης ενημέρωσε για τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, αλλά τα πεδία στα οποία η Τουρκία αναπτύσσει προπαγάνδα και φυσικά το νέο τουρκολιβικό μνημόνιο για την ενέργεια, το οποίο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων διεθνώς. Στο τρένο των χωρών που αντιτίθενται στην τουρκική παρανομία ανέβηκε και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τουρκικά τερτύπια των τελευταίων εβδομάδων κατά της Κύπρου και της Ελλάδας θα φωτίσουν οι Αναστασιάδης και Μητσοτάκης στις αυριανές τους παρεμβάσεις στο πλαίσιο του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.